Εκτροπή φορτηγού που μετέφερε 25 τόνους κρυθάρι σημειώθηκε στις 8 το πρωί στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της τοπικής κοινότητας Καμαρωτού. Ο οδηγός της Νταλίκας, υπήκοος Βουλγαρίας για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε τον έλεγχο του φορτηγού με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και να σκορπίσει το φορτίο κρυθαριού στο οδόστρωμα. Ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών για προληπτικούς κυρίως λόγους. Μας ειδοποίησαν, ήρθε και η αστυνομία. Έχω το μηχάνημα εγώ για να φορτώσουμε εδώ το κρυθάρι. Περιμένουμε τους γερανούς, θα τους σηκώσουμε τα αμάξια και μαζέψουμε τα κρυθάρια να δούμε. Δύσκολο το σημείο τώρα εδώ. Πολύ δύσκολο, πρέπει να κοπεί ο δρόμος εδώ κάποια στιγμή γιατί έρχονται και οι γερανοί όπως σας είπα. Άμα δεν κοπεί ο δρόμος εδώ δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά. Θα του φορτώσουμε το κρυθάρι, θα καθαρίσουμε το δρόμο πάλι από την αρχή εδώ. Η εταιρεία, ναι, βουλγάρικα συμφέροντα. Ως συνήθως. Σας είπε ο οδηγός πώς έγινε, ούτε κατάλαβε και αυτός λέει, από ό,τι μίλησε με τον άλλο τον οδηγό, γιατί ο άλλος οδηγός λίγο ψιλοχτύπησε και έφυγε για το νοσοκομείο. Ούτε κατάλαβε και αυτός τι έγινε. Στο σημείο έσπευσε αμέσως η τροχιά για να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Ωστόσο, ο δρόμος χρειάστηκε να κλείσει προκειμένου να μεταβεί φορτηγό για να απομακρύνει το προϊόν από το οδόστρωμα. Ή από το αυτοκίνητο, αν έπαθε καμιά ζημιά το αυτοκίνητο, από κάνα λάστιχο και τέτοια, ή αλλιώς ο οδηγός κάτι. Ο οδηγός είναι καλά, τι σας είπε. Από ό,τι μου λέει ο άλλος οδηγός που ήρθε τώρα εδώ πέρα, καλά είναι. Ψιλοτραυματισμένος, ελαφριά, αλλά είναι καλά στην υγεία του. Αυτός ειδοποίησε και τις αρχές, έτσι. Αυτός ειδοποίησε και τις αρχές και ήρθαν όλοι εδώ, ειδοποίησαν και εμένα με το μηχάνημα. Και βλέπετε τι γίνεται εδώ.